Θέλω να σας παραδώσω τη στολή μου και την υπεύθυνη θέση που με εμπιστευτήκατε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπείτε στον κόπο να με περάσετε από πειθαρχικό συμβούλιο. Όχι Νταΐ Λύκια σε μένα, Θεοχάρη. Ποτέ δεν έπαιξα το ρόλο του Νταΐ. Δεν ειδικεύομαι. Μπορώ να έχω την αδιάσταση να σας απαντήσω. Ορίστε, σ' ακούω. Είμαι ικανός αυτή τη στιγμή να σας υποβάλω την παραίτησή μου. Θέλω όμως προηγουμένως να σας πω κάτι. Ότι δεν ήταν παράνομη η προσπάθεια που έκανα να σώσω μια αθώα γυναίκα. Άσχετα αν η γυναίκα αυτή ήταν η γυναίκα μου. Το ίδιο ακριβώς θα έκανα για τη γυναίκα οποιοδήποτε άλλο. Θα έδινα ακριβώς τον ίδιο αγώνα, θα αγωνιζόμουν με κάθε τρόπο για να τη σώσω από τα χέρια κάποιων καθαρμάτων που την είχαν δεμένη τόσες μέρες κάτω από άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες. Που τη βασάνιζαν χωρίς να φταίει και ήταν έτοιμοι να τη βιάσουν. Και όσο για αυτό τον αρχιμαφιόζο, τον Μάικ, τον Ρούσι, τον Ελληναμερικάνο, που τόσο πολύ με πιέζατε να αφήσω ελεύθερο, τον έπιασα ακριβώς τη στιγμή που είχε κιόλας απλώσει τα βρωμόχερά του πάνω στη γυναίκα μου. Και τον σκοτώσατε! Βρισκόμαστε σε νόμιμη άμυνα. Εκείνος ξεκίνησε να χτυπάει πρώτος. Μπορώ να συνεχίσω. Ορίστε, ακούω. Αυτή τη στιγμή ο Μάικ Ρούσις δεν κατηγορείται μόνο για απαγωγή, απόδραση, απόπειρα βιασμού, ένοπλη αντίσταση κατά της αρχής, αλλά και για αποδεδειγμένο εμπόριο ναρκωτικών. Αποδεδειγμένο, είπες? Μάλιστα. Ένα από τα τσιράκια του Ρούσι μετά τη σύλληψή του έσπασε και μίλησε. Αποκάλυψε τα πάντα. Τρέξαμε γύρω στο λιμάνι με την ειδική ομάδα και με τη βοήθεια του λιμενικού. Πιάσαμε δύο φορτηγά και ένα κοντέινερ από αυτά που είχε αγοράσει πριν από λίγες μέρες ο Ρούσης, με 12 τόνους χασίσι, 150 κιλά ηρωίνη και 50 κιλά κοκαίνη. Μπράβο, ρε Σταθή. Όχι σχόλια, παρακαλώ, κύριε Λεβέντα. Συγγνώμη. Ορίστε, κύριε. Η μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που πέρασε την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη, αρχηγέ μου. Ένα φορτίο θανάτου που θα έστελνε στο θάνατο χιλιάδες νέους και νέες στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μπορώ τώρα να φτάσω και στο συμπέρασμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεσαι και ειδική άδεια για να φτάσεις εσύ. Αρχηγέ μου, καταπάτησα τους τύπους για να υπερασπίσω τον νόμο. Παραβίασα μια εντολή του αρχηγού μου για να υπακούσω σε μια άλλη εντολή του αρχηγού μου. Που λέει ότι κάθε μπάτσος που σέβεται τον εαυτό του και τη στολή που φοράει πρέπει να καταδιώκει το έγκλημα θυσιάζοντας ακόμα και την ίδια του ζωή, αν χρειαστεί. Εγώ θυσίασα μόνο την καριέρα μου. Χαλάλη, δεν πειράζει. Αύριο το πρωί όμως, όταν ο κύριος υπουργός θα σας σφίγγει το χέρι και θα σας λέει συγχαρητήρια, ο τύπος και τα κανάλια θα σας ανακηρύσει σε πρόσωπο της ημέρας για τη μεγάλη επιτυχία του σώματος, για τη σύλληψη του εμπόρου και της τεράστιας ποσότητας των ναρκωτικών, εγώ θα χαίρομαι, αρχηγέ. Θα είμαι περήφανος, θα καμαρώνω μαζί με εσάς. Γιατί επιτέλους η αστυνομία μας για λίγο άφησε το ρόλο του κλητήρα, σταμάτησε να μοιράζει δικαστικές κλήσεις και ασχολήθηκε για λίγο με την υπεράσπιση αθώων ανθρώπων. Και τώρα επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου να πάω να δω αν ζει, αν πέθανε η γυναίκα μου από την αγωνία της για μένα. Σας ζητώ συγγνώμη που ο χαιρετισμός μου δεν θα είναι τόσο άψογος, αλλά το χέρι μου δεν τραυματίστηκε από μια λαμαρίνα, όπως σας είπα, αλλά από μια σφαίρα ενός από τα τσεράκια του αρχιμαφιόζου που τόσο πολύ επιμένατε να αφήσω ελεύθερο. Σε αυτό το σημείο ομολογώ ότι σας είπα ψέματα, αλλά μόνο σε αυτό το σημείο. Και πιστεύω ότι γι' αυτό το λόγο θα πρέπει σίγουρα να με περάσετε από πειθαρχικό συμβούλιο. Και μάλιστα επικόντως. Επικόντως.